αφαιρώντας όγκο από το ξύλο. Ελάτε στο έπιπλο Πετικίδης για να δούμε παρέα τα νέα στυλ και τις νέες στάσεις στο έπιπλο. Να φτιάξουμε παρέα το χώρο των ονείρων σας. Ένα χώρο αρμονικό, λειτουργικό και πάνω απ' όλα το χώρο σας. Είναι 5η 21 Ιανουαρίου και αυτό είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άξιον στις 7.30. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τη βεβαιότητα ότι το εργοστάσιο της Cartopac θα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς ζωής χωρίς να χαθεί ούτε μία εργατόρα, εξέφρασαν οι εργαζόμενοι που έδωσαν το μεσημέρι έκτακτη συνέντευξη τύπου στο εργατικό κέντρο. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, Γιώργος Μπόζος, έκανε μία αναδρομή στην κατάσταση των τελευταίων ημερών και μετέφερε τις θέσεις των νέων ιδιοκτητών του εργοστασίου. Είναι χαρακτηριστικό, όπως υπόθηκε πάντως της έντασης που είχε η φωτιά, που συνεχίζει να καίει για τέταρτη ημέρα, ότι οι τελευταίες εστίες πιθανής ανάφλεξης θα σβήσουν την Κυριακή, σύμφωνα με όσα είπε στο Σωματείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τι έγινε, αφού αυτή τη στιγμή που μιλάμε η φωτιά σηκωκαίει και έρχεται πλήρως και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, η επίσημη άποψη της Πυροσβεστικής είναι ότι την Κυριακή θα έχουν τελειώσει όλα και δεν θα υπάρχει πλέον όχι κανένας κίνδυνος ούτε καν ανάπτυξης και πιθανώς θα έχει αρχίσει και η αποκομιδή των καμένων προς χώρους για να μακριά από το εργοστάσιο. Στα γρήγορα για την αποκατάσταση, επειδή γνωρίζετε όλοι ότι τελευταία έχουμε αλλάξει επενδυτές, θα αλλάξει και το όνομα, δεν θα ξανακούσετε ποτέ τη λέξη Cartopac, θα εξαφανιστεί και θα λεγόμαστε πλέον, ήδη λεγόμαστε, αλλά θα μας ακούτε πλέον σαν D.S. Smith. D.S. Smith είναι η ονομασία της οικογένειας των άντρων, οι οποίοι μας πήρανε και οι οποίοι είναι κατά τις επίσημες ενημερώσεις που έχουμε από τις 5 πλουσιότερες οικογένειες της Αγγλίας, σύνοτι η εταιρεία η οποία αριθμεί περί τα 400 εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη και στα Βαλκάνια, είναι η νούμερο 2 σε όλο τον κόσμο και ο στόχος είναι να γίνει νούμερο 1. Να σας πω τις αποφάσεις που πάρθηκαν και ανακοινώθηκαν και στο προσωπικό και στη διοίκηση του Σωματείου, αλλά τις ανακοίνωσε και η εταιρεία μέσα στο προσωπικό. Καταρχήν υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μετόχων, η οποία λέει και το σύνθημα που επικρατεί και ανακοινώθηκε και στην καντίνα, στη συγκέντρωση που είχαμε την Τρίτη το μεσημέρι το Σωματείο με τους εργαζόμενους, είναι πάμε πιο δυνατά. Δηλαδή η εταιρεία αποφάσισε άμεση αποκατάσταση των ζημιών, άμεση επαναλειτουργία ή των δυνατών, και θα σας πω πότε είναι ο στόχος, τη Δευτέρα. Και το σύνθημα που επικρατεί και στους εργαζόμενους και ανέβηκε πλέον και το ειδικό των εργαζόμενων, και εδώ να σημειώσω η μισθοδοσία που ήταν χθες, Τετάρτη έγινε κανονικά, οι εργαζόμενοι έχουν πάρει τα λεπτά τους. Οι μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, για αυτές οι μέρες που δεν δουλεύουν παραγωγικά, πληρώνονται κανονικά σε όλους τους εργαζόμενους. Έχουν γίνει ομάδες ασφαλείας, ομάδες αποκατάστασης μέσα, ΔΕΗ, συνεργεία, όλα δουλεύουν για να έρθει όσο γρήγορα το ρεύμα. Και ο στόχος της εταιρείας, ο επίσημος, ο οποίος τον έχω και μπροστά μου, είναι έγγραφος και έχει ανακοινωθεί και στο εργοστάσιο, είναι το ξεκίνημα της λειτουργίας. Σε 2 βάρειες κατεργασία, δηλαδή παραγωγή, και 1 βάρεια κοργέτορ. Κοργέτορ είναι μηχανή που βγάζει την πρώτη ύλη και την κάνει χαρτόνι και μετά την εξεργάζονται μέσα οι μηχανές. Και αν όλα πάνε καλά, αυτή να μπορεί και μέσα στη βδομάδα να δουλέψει και τον Τακάο και η κεντρική μηχανή, για τη βδομάδα από 25 ως 31
πρώτου του 16. Και την επόμενη εβδομάδα, αρχές Φεβρουαρίου, θα δουλέψει το εργοστάσιο σε συν δύο βάρκες. Αυτή είναι ο επίσημος στόχος της εταιρείας και ο επίσημος στόχος και του σωματείου και των εργαζομένων, και γι' αυτό εργαζόμαστε. Πιστεύω κάπου εκεί κοντά θα πάμε. Αν υπάρχει μια μικρή απόκληση, κάπου εκεί κοντά θα πάμε. Τώρα, μετά από όλα αυτά τα γενικά που σας είπα, και πιστεύω ότι κάλυψα ένα μεγάλο μέρος. Να πω και ένα. Αυτό δεν είναι της εταιρείας. Εντάξει, το συζητήσαμε και με τη διεύθυνση της εταιρείας. Ένα παράπονο, μια πικρία του σωματείου και των εργαζομένων, διότι δεν είχαμε καμιά υποστήριξη από τους 4 βουλευτές που ούτε καν ασχολήθηκαν να περάσουν από εκεί, έστω και τυπικά. Και μιλάω και κυρίως και για τους 3 κυβερνητικούς βουλευτές, τους οποίους τους χρειαζόμαστε και ακόμα τους χρειαζόμαστε τώρα να βοηθήσουν μέσω της κυβέρνησης κάποιες γραφειοκρατικές, μετά με τις πολεοδομίες, με αυτά που εμπλέκεται το κράτος, να βοηθήσουν να γίνουν πιο γρήγορα και να στηθεί η αποθήκη πιο γρήγορα. Γιατί φαντάζεστε, για να λειτουργήσουμε, η πρώτη ύλη που θα έρχεται θα πρέπει να κάπου να αποθηκεύεται για να δουλεύουμε και να μην βρέχεται και τέτοια, γιατί δεν μπορεί να είναι μες στην βροχή. Αυτή είναι ένα παράπονο και μια πικρία, και τους καλούμε ακόμα και τώρα να δούμε τους χρειαζόμαστε να βοηθήσουν. Ακόμα και τώρα. Να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά, αλλά και η διεύθυνση της εταιρείας, τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Καλλιέρη, με τον οποίο και χθες είμαστε σε επαφή και την πρώτη μέρα της φωτιάς, που με τις υπηρεσίες του θέτου, της περιφέρειας, βοήθησε και βοηθάει, γιατί έχουμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρόβλημα, πού θα πάνε όλοι αυτοί οι τόνοι που έχουν καεί και έχουν υπολογιστεί σε 500 περίπου φορτηγά να φύγουν, πού θα πάνε να τους αναποθέσουν. Είναι ένα μεγάλο, πρέπει να φύγουν από το χώρο εκεί πέρα. Ακόμα δεν έχει. Έχει επέμβει και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Καλλιέρης, και τον ευχαριστούμε και εκ μέρους της εταιρείας. Ευχαριστούμε πολύ. Τα οποία δεν είναι αποκαίδια, είναι λάσπη, έτσι. Είναι λάσπη, όσα είναι αποκαίδια και αναφέρονται τα νύχια ακόμα, τα γκρέιτερ και αυτά πρέπει για να φύγουν και να βγουν σε ένα φορτηγό, να μην καίει καν, καθόλου ούτε καν, να βγαίνει, να είναι πλήρως ζεσμένα για να μεταφερθούν. Καμία εξέλιξη δεν υπάρχει για το θέμα του φράγματος του Ασοπού, ένα έργο που έχει παγώσει μετά την κατάρρευση της αναδόχου εταιρείας πριν από 3 χρόνια. Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας μίλησε στον Νίκο Νικολόπουλο για την αγωνία των δημοτών του Βέλου που περιμένουν χρόνια να πιούν νερό και να αποτίσουν τα χωράφια τους. Όπως λέει ο ίδιος, έχει μιλήσει με όλους τους αρμόδιους για το τι θα γίνει τελικά με το μεγάλο έργο του Ασοπού, αλλά δυστυχώς το έργο έχει βαλτώσει και φως δεν υπάρχει. Στη ρήμη του λόγου σας μιλήσατε για το νερό. Είστε ο Δήμος που ο Ασοπός είναι δικός σας. Μαζί με τη Σικιό. Ναι. Εγώ θα τολμούσα να πω στην ευθεία τη δικιά σας είναι. Άρα στο πάρουμε. Το έργο έχει σταματήσει. Έχει νεκρώσει. Αν κάνετε μια βόλτα θα πικραθείτε και θα λυπηθείτε, διότι οι εγκαταστάσεις, ναι, επειδή φωτογράφησα το όλη την ιστορία, είναι τιμόρροπα να πέσουν όλα αυτά που δοθήκαν να φτιαχτούν. Τι κάνετε για αυτό το πράγμα? Έχετε πάει στον κύριο Κασίμη να τον ενοχλήσετε? Έχετε να φωνάξετε, επιτέλους περιμένει ο κόσμος να πιει και να ποτίσει. Έχουμε μιλήσει και με τον κύριο Κασίνο, έχουμε μιλήσει με όλους τους αρμόδιους φορείς γενικά. Είναι ένα έργο το οποίο η χρονιά το ζητάει πάνω από 40 χρόνια. Θεωρώ ότι είναι έγκλημα που δεν έχει γίνει. Γιατί και τα κομμάτια της σύλλευσης και τα κομμάτια της άνευσης θα μπορούσαν να είχαν λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς οι οικονομικές συνθήκες ήταν τέτοιες που σπάσαν διάφορες συμβάσεις και υπήρξαν τεράστια προβλήματα. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα επανέναρξης. Όλοι οι δήμαρχοι νομίζω. Κύριε Δήμαρχε, θα σας διακόψω. Αυτή την επανέναρξη, και δεν είναι ευθύνη δικιά σας βέβαια καθόλου, δυστυχώς την ακούω εδώ και 2 χρόνια. Μάλιστα πριν από 20 μέρες, 25, λίγο πάνω λίγο κάτω, δεν έχει σημασία, ο κύριος Κασίνης προσωπικά σε μένα μου είπε ότι εντός λίγων ημερών θα ακούσετε τα νέα. Αν τα νέα είναι να μην ακούμε τίποτα, εμένα είναι, δεν με πείθετε με αυτά που μου λέτε, με στεναχωρείτε πρωί πρωί. Χωρίς να έχετε καμία ευθύνη όλοι οι δήμαρχοι, έτσι. Το ίδιο ακριβώς λέμε. Το ίδιο ακριβώς. Τι κάνουμε τώρα? Ότι εμείς πρέπει αυτές τις διαβεβαιώσεις ότι θα προχωρήσουμε, Οποιαδήποτε πληροφορία υπάρξει γενικά, εμείς θα είμαστε εδώ για να το πούμε και στον κόσμο τι συμβαίνει. Έτσι. Πραγματικά όμως τα πράγματα είναι δύσκολα. Το έργο είναι εγκαταλειμμένο. Είναι κάτι το οποίο θα δίνει
ανάσα σε όλη την πολιτεία, θα είναι προβλήματα τεράστια. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά όλοι οι δήμαρχοι το ζητούμε να συνεχίσει αυτό το έργο. Να μείνουμε στην περιοχή του Βέλου Βόχας και στον κύριο Παπακυριάκο, καθώς τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχαν οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρόνη αναφέρθηκε ο κύριος Παπακυριάκος. Όπως είπε, έπεσαν καινούργιες ιδέες στο τραπέζι του διαλόγου και κάθε δήμαρχος ανέλεγε τους προβληματισμούς του αλλά και το σχεδιασμό του για τη λύση του προβλήματος. Είχε καλέσει ο Υφυπουργός ο κύριος Τσιρόνης, είχε καλέσει τους δημάρχους όλης της Πελοποννήσου για να μιλήσουμε για το τεράστιο θέμα που υπάρχει από ό,τι ξέρετε στην Πελοπόννησο για το κομμάτι της διαχείρισης απορριμμάτων. Και ήταν όλοι οι δημάρχοι της Πελοποννήσου, πέσαν στο τραπέζι πάρα πολλές απόψεις. Ζητήθηκαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία εμείς θα τα στείλουμε στο Υπουργείο και ο κάθε δήμαρχος ανέλησε τους προβληματισμούς του και το τι σχεδιάζει για το. Για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο υπουργός τι είπε σας δημάρχος. Ο υπουργός, ο κύριος Τσιρόνης είπε τα εξής, ότι καταρχάς διαφωνεί από ό,τι ξέρουμε, έχει δημοσιοποιηθεί αυτό νομίζω, με το σχέδιο, με το ΣΔΙΤ της περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχει πολλές ενστάσεις πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Από εκεί και πέρα θα γίνει μια διαπραγμάτευση με τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Φλαμπουράρη όσον αφορά την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που απαιτεί το ΣΔΙΤ, το οποίο υπενθυμίζω ότι έχει περάσει από το Ελληνικό Συνέδριο και είναι πρώτων υπογραφών. Απλά θα γίνει μια ζήτηση όσον αφορά το ελάχιστο τονάζ, όσον αφορά την τιμή ανά τόνο, όσον αφορά το χρονικό διάστημα το οποίο θα είναι οι Δήμοι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν τα απορρίμματα στην εταιρεία. Είναι πάρα από 25 χρόνια αυτή τη στιγμή. Και το πώς ακριβώς μπορέσουμε να κάνουμε κάποιους σταθμούς ΜΑ, κάποιους σταθμούς μεταφόρτωσης πιο κοντά σε Δήμους για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος. Ανέφερε το πλάνο το δικό του, πώς ήταν. Μας εξήγησε ότι ο ΕΣΔΑ, ο καινούριος, παρόλες τις διαφωνίες που υπήρχαν, είναι εντός νόμου γενικά, ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα και θα διεκδικήσει και αυτός χρηματοδοτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να μας ενισχύσει σε κομμάτια όπως ζητάμε και εμείς, υλοποίησης πράσινων σημείων και διαχείρισης αρκετού ποσοστού των απορριμμάτων που έχουμε. Άσπρη συννεμέα από το χιόνι που έπεσε όλη νύχτα την Τετάρτη, ωστόσο ούτε οι δρόμοι έκλεισαν, ούτε ζημιές έγιναν, με εξαίρεση μια ολιγόλεπτη διακοπή ρεύματος στο Λεόντιο. Ο Δήμαρχος Κώστας Καλατζής σημείωσε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου ήταν στο πόδι από νωρίς για να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους, ενώ οι αγρότες από την πλευρά τους είπαν ότι το χιόνι που έπεσε δεν προκάλεσε ζημιές αφού δεν έπιασε πάγος. Κατάλαβες ότι έχει ρίξει χιόνι στην ΕΜΕΔΙΑ, στην αρχή ΕΜΕΔΙΑ έχει ρίξει, δεν ξέρω πώς το σμίστηκε. Είχε πάρα πολύ λίγο, εδώ έχει πάρα πολύ χιόνι. Δήμαρχε, βλέπουμε και οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Οι δρόμοι είναι διότι δουλεύουμε από τις 5 το πρωί με τα μηχανήματα για να εξυπηρετήσουμε ό,τι είναι δυνατόν και θέλω να πω ότι μέσα στην ΕΜΕΔΙΑ αλλά και ευρύτερα οι δρόμοι είναι βατοί σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουμε και με τα μηχανήματα που έχουμε. Προσπαθούμε τώρα στα ορεινά πιο πάνω, Δάφνη, Καστράκη, Κούτσι. Πού είναι πιο ορεινά. Βέβαια τώρα το χιόνι είναι αρκετό. Θέλω να πω ότι εγώ ήρθα από τα Ιδόνια. Περνάει ο δρόμος χωρίς αλυσίδες, περνάει, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά ρεύμα. Το θέμα είναι ότι διακόπηκε το ρεύμα γύρω στις 7.30 στα χωριά, είναι μια ευτυχώς έχει. Έχουμε ειδοποιήσει τη ΔΕΗ, πιστεύω ότι σύντομα θα το αποκαταστήσει, διότι όπως είμαστε, πλέον όλοι έχουν ανάγκη το ρεύμα και για την ζεστασιά. Διότι ούτε τα καλοριφέρ δουλεύουν, ούτε και μπορώ να πω, ας πούμε, και οι θερμάστρες αυτές, ας πούμε, που χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι για να ζεσταθούν. Ό,τι θα το αντιμετωπίσουμε, συνηθισμένοι είμαστε άλλωστε γι' αυτά, κάπου θα ρίξουμε αλάτι, διότι δεν έχουμε και πολύ αλάτι. Λόγω οικονομικών δημιουργία. Δεν γνωρίζω. Ή δεν φέρανε. Δεν ξέρω, το αλάτι το κάναμε πιπέρι. Η περιφέρεια το έκανε το αλάτι που έφερε. Δεν ξέρω. Το πήγε στα ορεινά. Αρκετό χιόνι και είναι καλό χιόνι. Έχει πάρα πολύ νερό αυτό το χιόνι. Δεν κάνει ζημιά πουθενά τώρα σε κτήματα, όχι. Ζημιά δεν κάνει τώρα, μην κάποια ελιά μην ξεμασχαλιστεί. Τα δέντρα δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά εντάξει, είναι καλά. Καλό είναι. Έριχνε από πότε?
Από χτες το βράδυ ξεκίνησε. Έχει φτάσει πάρα πολύ. Είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, τι είδες? Είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ούτε έχουμε κάποιες ζημιές. Κάποια διακοπή ρεύματος υπάρχει στο Λεόντιο τώρα. Ναι. Πιστεύω να είναι κάτι το οποίο θα χαιρεθεί γρήγορα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω τον ανεξάρτητο βουλευτή Αχαΐας και πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Νικολόπουλο. Κύριε Νικολόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ανεξάρτητος σκέτο. Και θέλω να μου κάνετε έτσι ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη αποτίμηση της κοινοβουλευτικής περίοδου που διανύουμε, η οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, με πολύ μεγάλες εντάσεις. Πράγματι, είναι ιδιαίτερη γιατί όσο ζούμε σε μια ανώμαλη περίοδο πολιτικά, οικονομικά, σε μια μη κανονική, τη λένε κάποιοι, κάτι παρόμοιο θα περίμενε κανένας να συμβαίνει και στο Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πόσο συμπυκνωμένος είναι ο πολιτικός χρόνος και διαπιστώνει κανένας πόσο γρήγορα χάνουν το λαϊκό τους έρισμα οι πολιτικές δυνάμεις, γιατί εμφανίζονται με άλλα προγράμματα προεκλογικά και όλος διόλου διαφορετικά όταν έρχεται η ώρα της κυβερνητικής ευθύνης. Τους τρώει το μνημόνιο όλους, έτσι. Είχα την ατυχία να το ζήσω αυτό και όταν υπήρξα υπουργός του Αντώνη του Σαμαρά και παραιτήθηκα, και όταν στη συνέχεια πέρασα στην απέναντι όχθη, έκανα μια πολύ μεγάλη προσωπική υπέρβαση. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε μέσα στη Νέα Δημοκρατία, που για 25 χρόνια υπήρξε βουλευτής της και σημεοφόρος, μπαρουτοκαπνισμένος, σήμα κατά τεθέν για την Αχαΐα, αν θέλετε, λέγατε Νικολόπουλος, σου λέγανε Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία Νικολόπουλος. Και ενώ έκανα αυτή την υπέρβαση, βρέθηκα πάλι στην έκπληξη μπροστά να μου παρουσιάζουν την ίδια επιχειρηματολογία. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Οι δανειστές θέλουν αυτό. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Μήπως τελικά, γιατί από τη στιγμή που υποτάχθηκε, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, μήπως τελικά πρέπει να παραδεχτούμε όλοι μας ότι τελικά δεν υπάρχει εναλλακτική? Εγώ δεν θέλω να είμαι σε αυτούς. Δεν είναι παράλογο αυτό που λέτε, δεν μιλώ για παραλογισμό, αλλά αυτή η λογική φέρνει τη δυστυχία. Εγώ θέλω λοιπόν να βρω και άλλους που θα λένε αυτό ήθελα, και από τον Αλέξη τον Τσίπρα και από τον Πάνο τον Καμένο. Να πει εγώ, αφού επιμένετε αυτή τη δουλειά δεν την κάνω, φωνάξτε τον Κούλη, τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη. Φαντάζεστε τώρα, αυτοί οι φίλοι μου, οι ομοειδεάτες, οι 400.000 που πήγαν και ψήφισαν στην κάλπη για να τιμωρήσουν τον Τσίπρα, για να τιμωρήσουν αυτή την κυβερνητική πολιτική, γι' αυτό πήγαν. Δεν βρήκαν το μεσία, σε μια εβδομάδα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι ανέβηκε ο Μητσοτάκης 2-3 μονάδες, άντε σε ένα μήνα δηλαδή θα έχει αυτοδυναμία. Μην τρελαθούμε, αν ο Μητσοτάκης αύριο κληθεί, αύριο, 4 βουλευτές όπως λέγεται, μπορεί να μην ψηφίσουν το ασφαλιστικό και πούνε οι δανειστές. Και τώρα εμείς θέλουμε πολιτική σταθερότητα. Θέλουμε να κάνετε μαζί κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Εσείς τι λέτε ότι θα γίνει για το ασφαλιστικό? Με αυτά που έχουμε δει, τίποτα δεν αποκλείεται. Έχετε δίκιο. Δεν λέγαμε εμείς και εγώ και ο Σαμαράς ότι με τους απατεώνες θα τους κλείσουμε φυλακή και κάναμε κυβέρνηση μαζί? Το θυμάστε για τον Πασό? Βεβαίως. Λέγαμε ποτέ που δεν είναι. Το λέω γιατί πάρα πολλοί ομοειδεάτες μου, φίλοι μου, νεοδημοκράτες, λένε ο Κυριάκος θα έρθει και θα τον συντρίψει τον Τσίπρα. Και άμα δούμε λοιπόν σε 15 μέρες, ένα μήνα, σε 5 μήνες, μια τέτοια κυβέρνηση να είναι μαζί, ο Νίκος ο Νικολόπουλος θα πρέπει να φύγει και από εκείνο? Γιατί έφυγα και τώρα από την συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου? Για να τα πιάσουμε ένα, κύριε Νικολόπουλος. Ακριβώς αυτό, γιατί λέγαμε δεν θα κόψουμε συντάξεις, ό,τι λέγαμε και στα Ζάπια με Σαμαρά. Το είπατε τώρα, δεν θα κόψουμε συντάξεις. Υπηνυχθήκατε ότι το ασφαλιστικό είναι ένας δύσκολος κάβος. Θα τον περάσει, πιστεύετε, η κυβέρνηση ή θα πέσει? Έχετε την εμπειρία τη μεγάλη, βλέπετε μέσα στην Βουλή, μιλάτε με βουλευτές όλων των τάσεων, τι βλέπετε τι θα γίνει? Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι επίφοβο, ότι μπορεί 3-4, όχι ο Μιχελογιαννάκης. Αυτός το είπε κιόλας. Τι είπε? Ότι δεν είπε ότι αν κοπεί, αν φτάσει στο 80%. Η κυβέρνηση έχει απαντήσει σε αυτό, ότι δεν πρόκειται ούτε να υπολογίσει την ασφαλιστική εισφορά, παρά μόνο θα βάλει κόφτη, λέει, και θα φτάνει στο 50-55%. Τον άκουσα, γι' αυτό σας λέω. Δεν μιλώ για τον Μιχελογιαννάκη που το έχει πει και άλλες φορές και δεν το έκανε. Υπάρχουν ίσως όμως 4-5 που μάλλον δεν θα ψηφίσουν.
Και τούτο μπορεί να φέρει μια μητσοτακική παρένθεση. Θυμάστε εκείνο που λέγανε αριστερή παρένθεση ο Αντώνης Σαμαράς? Το θυμάστε? Βεβαίως. Όταν το σχέδιο λέει το κόλπο να έρθουν για να φύγουν. Τώρα υπάρχει το ανάποδο. Και το συζητούν, σας πληροφορώ στο Μαξίμου. Σας το καταθέτω ενώπιον της κάμερας, ενώπιον του λαού που μας βλέπει. Ναι, το συζητάνε. Λέει και δεν φωνάζουμε τον Κούλη, λέει, να κάνει αυτό τώρα την παρένθεση. Γιατί για φανταστείτε αύριο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, αύριο, το φαντάζεστε, να έρθει στην κυβέρνηση και να κάνει αυτά που κάνει σήμερα η σημερινή κυβέρνηση. Φαντάζεστε, εάν τώρα υπάρχει αυτή η αντίδραση, φανταστείτε, σε ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο, σε ένα κολεγιόπεδο που έχει διαλέξει να είναι με την ελίτ και όχι με το λαό, που δεν θα έχει βάθος κοινωνικό, φαντάζεστε σε πόσες λίγες εβδομάδες η αντίδραση αυτή θα γίνει κύμα που θα τον καταπνίξει. Το φαντάζεστε, νομίζω είναι δεν σαφές, είναι δύσκολο. Είναι προφανές. Θέλω να ρωτήσω, μιας και πιάσατε τον κύριο Μητσοτάκη, πιστεύετε ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό η εκλογή του? Και το λέω γιατί διάβασα κάποιες δηλώσεις σας στη συνάντησή σας με τα μέλη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος πριν από λίγο καιρό, όπου είπατε ότι ο αποκαλούμενος και ως μεταρρυθμιστικός χώρος, τον οποίο εκφράζει ο κ. Μητσοτάκης, στην πραγματικότητα είναι σκληρός μνημονιακός που με αφορμή της παλινοδίας της παρούσας κυβέρνησης και τα σκληρά μέτρα του τρίτου μνημονίου βρίσκει την ευκαιρία να επανακάμψει και να αντεπιτεθεί. Εσείς λοιπόν βλέπετε ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην ουσία? Σε ποια κατεύθυνση, γιατί αυτό έχει σημασία. Απογοητευμένος ο κόσμος και από την καινούργια κυβέρνηση και δικαιολογημένα αγανακτισμένος, λέει θέλω να στείλω μήνυμα. Και έτσι πολύ φοβάμαι ότι με ό,τι πιο συντηρητικό, ό,τι πιο απολυθωμένο. Υπάρχει τίποτα πιο φαύλο από την οικογενειοκρατία? Εσείς εδώ στην Κόρινθο το ζείτε. Δηλαδή το παιδί του προβεί, το παιδί του οποιοδήποτε δεν έχει δικαίωμα να μπει στη Βουλή. Πρέπει να είναι το παιδί του Μητσοτάκη, πρέπει να είναι μέσω της οικογενειοκρατίας θα πολεμήσουμε αυτό τον αριστερισμό. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο τούτο που είναι από μόνο του φαύλο. Το πιο και σημαντικό ποιο είναι? Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ήταν ο βαθμολογημένος από την Τρόικα με άριστα υπουργός. Το θυμάστε? Βεβαίως. Αν γκουγκλάρετε. Ήταν ο πιο επιτυχημένος, θεωρείται ο πιο επιτυχημένος. Από ποιους? Από τους Τουρκανούς. Α, μπράβο. Βεβαίως. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος που τον ρωτούσαν και του λέγανε καλά έδιωξες τις καθαρίστριες και τους σχολικούς φύλακες και τους δημοτικούς αστιφύλακες, πώς κοιμόσουνα? Και έλεγε μια χαρά. Που τον ρώτησε προχτές η κυρία Σία Κοσιόνη, πώς τη λέμε την κυρία που είναι στο Sky, και του λέει, λένε ότι πρέπει να απολυθούν άλλοι 11.000 από το δημόσιο. Και απάντησε με ένα κινησμό. Και ένας άνθρωπος λοιπόν που με τέτοιο ακραίο νεοφιλελεύθερο τρόπο λέει ότι μπορεί και το νοσοκομείο της Κορινθού να είναι πολυτέλεια αφού είσαστε δίπλα στην Αθήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν κομίζει τίποτα το νέο, εισπράττει τον δικαιολογημένο αντικυβερνητισμό του κόσμου. Αλλά αυτό για όλους μας που γνωριζόμαστε και ξέρουμε τι Θεό πιστεύει ο καθένας μας, έχει να δώσει δείγματα. Και ξέρετε και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, δεν λέει ότι είναι κατά των κρατικοδιέτων. Έτσι δεν λέει? Έτσι. Α, εσείς τα παιδιά του Σωλήνα που δεν δουλέψατε ποτέ στη ζωή σας, αφήστε. Πώς ο ίδιος έπιασε δουλειά στην Εθνική Τράπεζα, πότε? Τότε που οι νεοδημοκράτες έβλεπαν με το μακαρόνι το δημόσιο, γιατί ήταν η εποχή Πασόκ, η εποχή Σιμίτη. Σε εποχή Σιμίτη προσλαμβάνεται στην Εθνική Τράπεζα με 10-15.000 μισθό το μήνα. Ο γιος του πολιτικού αντιπάλου. Είναι διακομματική προφανώς. Αν είναι δυνατόν λοιπόν έτσι. Όχι, και δεν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, έχει σημασία. Να δούμε ποια συναλλαγή μπορεί να υπήρχε από κάτω. Την Ταραβέρη ήταν αυτό. Αλλά προχτές βάζει γενικό διευθυντή τον κύριο Παπαθανάση. Ο κύριος Παπαθανάσης λοιπόν έρχεται στην Ελλάδα και από 28 χρονών τον διορίζει. Μέχρι και προχτές. Διοικητή στην ΕΑΒ, την βιομηχανία, την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, την κρατική. Στις αστικές συγκοινωνίες. Άρα πείτε πάλι σαν να μοιράζεται μεταξύ. 25 χρόνια και κάνω προχτές μια ερώτηση έτσι για να σας δώσω και αυτή την είδηση. Και λέω ο κύριος που βάλατε γενικό διευθυντή προχτές που διορίσατε γενικό διευθυντή στη Νέα Δημοκρατία, τι συμβάσεις έχει υπογράψει? Μήπως και αυτός, όπως ο Κυριάκος, με τη Siemens υπέγραφε συμβάσεις? Λέω όπως ο Κυριάκος, θυμάστε με το... Με το τηλεφωνικό κέντρο. Και τους λεμονοστίφτες και τα λοιπά, ναι.
Λέμε για να δούμε ποια είναι η μεταρρύθμιση. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση, γιατί με ρωτάτε ποια είναι η μεταρρύθμιση. Τότε γιατί ο κόσμος την είδε με λαχτάρα και ήδη η Νέα Δημοκρατία πέρασε μπροστά? Πώς το ερμηνεύεται αυτό? Είναι απογοήτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τον Κώστα τον Καραμαλή τον ψήφισαν για πρωθυπουργό 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη τον ψήφισαν για αρχηγό 157.000. Δηλαδή μια ελάχιστη μειοψηφία, 2,5 εκατομμύρια με 157. Εντάξει, είναι διαφορετικά όμως τα μεγεθύνια. Ένας πήγαινε για πρωθυπουργός, άλλος για αρχηγός. Εκεί ήταν κομματική η σωστά, σύνθεση. Αλλά ακούστε να δούμε πόσοι έχουν ξεσυγγενέψει, πόσοι έχουν μείνει εκτός. Δηλαδή θέλετε να δούμε στις τελευταίες εκλογές, στην τελευταία, στην προτελευταία, πόσοι έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία. 1.352.000 στην κάλπη, τη βουλευτική κάλπη. Μια και μου είπατε ότι ήταν δύο άλλα μεγέθη, να σας πάω εγώ σε δύο όμοια μεγέθη. 1,5 εκατομμύριο κόσμος θα τον φέρει αυτόν τον κόσμο πίσω ο Μητσοτάκης. Τα ποσοστά που δίνουν αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που έχουν καμιά δεκαριά χρόνια να πέσουν μέσα. Ε, καλά τα λέω. Και παραπάνω. Έχουν πέσει ποτέ μέσα? Σε όχι, παραπάνω. Γιατί εσείς τώρα μου λέτε να τις δεχτώ και λένε αλήθεια. Να τις δεχτώ λοιπόν, αν θέλετε. Όχι, δεν το και λέω. Πάλι λοιπόν, όχι, αλλά για να μην τρελαθούμε, μην αφήσουμε και το μυαλό μας απ' έξω. Όλοι λοιπόν, ναι, εντάξει, καλά κάνει και μας λέει ο Μπόμπολας, το Μέγκα, ο Πρωτοψάλτης, ο Σκάι. Είδατε γιατί το λένε αυτοί, γιατί θέλανε Μητσοτάκη. Γιατί να, προχτές ανατείναξε τη διαδικασία, είχε συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία όπως γινόταν πάντα. Στο ΕΣΟΡΟΥ να είναι διακομματικό το ΕΣΟΡΟΥ. Και εσείς στηρίξατε εκεί πέρα, παρά το γεγονός ότι βεβαίως ανεξάρτητα. Μα είναι δυνατόν, αν διαβάσετε σήμερα την εφημερίδα της κεντροδεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας, την εφημερίδα Δημοκρατία. Ξέρετε, φαντάζομαι, τη Δημοκρατία. Βεβαίως. Δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ η Δημοκρατία. Αν διαβάσετε λοιπόν τον προσωπικό βιογράφο του Κώστα του Καραμαλή, τον Μανώλη τον Κοτάκη, στο άρθρο του, λέει: καλά, είναι δυνατόν κύριε Μητσοτάκη, την πρώτη σου δίθεν κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ να την κάνεις υπέρ εσύ των ταβατζίδων και του κατεστημένου εκείνων που θέλει ο Καραμαλής να πολεμήσει? Γιατί κύριε Μητσοτάκη εσύ θέλεις να μείνουν οι ίδιοι μηντιάρχες, οι ίδιοι καναλάρχες? Γιατί δεν θες να πληρώσουν, ρε αδερφέ? Μα αυτοί δεν πληρώσαν ποτέ. Έχουν πάρει μια κρατική περιουσία και δεν πληρώνουν. Δεν πρέπει να πληρώσουν αυτοί? Θα πληρώσουν τώρα, πιστεύετε? Αυτό λέει ο νόμος που ψηφίσαμε. Και επειδή λοιπόν δήθεν λέει, μα κάνει τον καναλάρχη, λέει ο υπουργός, γι' αυτό εμείς δεν θέλουμε. Ο υπουργός λοιπόν πάει τώρα στη Βουλή, όπως είδατε, φέρνει μια τροπολογία και λέει: δεν θέλω εγώ να ορίζω, να ορίσει η Βουλή. Τώρα τι θα πει, ότι είναι η Βουλή καναλάρχης? Θέλω δε να θυμίσω στους φίλους μου κυρίως, αν δεν διαβάσουν το άρθρο σήμερα του Κοτάκη, ότι ξέρετε ποιος είχε οριστεί? Ο Τζανής ο Τζανετάκης να δώσει τότε τις άδειες επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Με τον νόμο εννοώ της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δηλώσατε, με εξουσιοδότηση από τη Βουλή και με εισήγηση του ΕΣΟΡΟΥ προς τον αρμόδιο υπουργό. Το λέω γιατί. Γιατί άλλο έχει την πολύ μεγάλη ουσία του. Με το λαό θα είσαι ή με την ελίτ? Με τους δαβατζίδες ή με τους αγρότες? Και τώρα έρχεται η ώρα λοιπόν, εκτός από την αντίδραση που αυτήν εκφράζει, είπε ο κόσμος, ποιος μπορεί να ρίξει τον Τσίπρα? Και έρχεται αυτός και λέει: εγώ. Με τι? Με αντίθετη πολιτική? Γιατί αυτό είναι το θέμα. Με ταυτόσημη, δεν υπάρχει. Γιατί αν δεν είναι αντίθετη, εάν ο Μητσοτάκης λοιπόν λέει: ακούστε παιδιά, αυτό είναι λαϊκισμός που έλεγε ο Νικολόπουλος, ο Καμένος, ο Τσίπρας, έτσι δεν λέει? Αυτοί σαν λαϊκιστές λέει. Ποιοι είναι δηλαδή οι σοβαροί? Αυτοί που θα κάνουν ό,τι λένε οι δανειστές. Α, εντάξει. Να το ξέρει ο κόσμος ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι σοβαρός και εγώ είμαι λαϊκιστής, γιατί οι δανειστές λένε να ζήσεις με 200 ευρώ και εγώ λέω όχι. Γιατί οι δανειστές λένε να ψηφίσεις και το σύμφωνο συμβίωσης και εγώ λέω όχι. Γιατί η νέα τάξη πραγμάτων θέλει, το είδατε το σημερινό φαινόμενο, αυτόν που διόρισε προχτές. Α, τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη. Τον πρώην βουλευτή της Κέρκυρας, τον από το Αμερικάνικο κολέγιο και αυτός, μας τον έφερε για να φέρει τη μεταρρύθμιση. Ποια μεταρρύθμιση ήτανε? Σήμερα έγινε μια αποκάλυψη ότι για παιδεραστία κατηγορείται. Ας τα ακούσει εδώ ο δεσπότης της Κορίνθου. Άντε να τους πει και καλούς απογόνους. Να ευχηθεί την επόμενη από την ωραία πύλη, όπως ευχήθηκε στο Τσίπρα, να ευχηθεί λοιπόν και καλούς απογόνους. Να πούμε ότι κατηγορείται. Αυτός είναι λοιπόν ο εκφραστής της κεντροδεξιάς, της παράταξης που έλεγε ζήτω η πατρίδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία που τραγουδάγαμε στις πλατείες. Αυτό είναι. Και αναγκάστηκε και παραιτήθηκε σήμερα, το είδατε. Παραιτήθηκε. Είναι δυνατόν
Να μπούμε στο μίξερ που έλεγε λοιπόν ο Χριστόδουλος και να λέμε δεν υπάρχει άλλη πολιτική. Γι' αυτό αντιδρώ λοιπόν και προτιμώ να μένω ανεξάρτητος των ανεξαρτήτων όπως είπατε, παρά να μπω στο μίξερ και ήδη να ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ και να μου έχει την ίδια πολιτική ή να ψηφίζω Μητσοτάκη και να μου έχει την ίδια πολιτική. Κύριε Νικολόπουλε, ο χώρος της κοινωνικής κεντροδεξιάς υπάρχει αυτή τη στιγμή ζωντανός ή θα τον καταπιεί ο κύριος Μητσοτάκης και το φιλελεύθερο κομμάτι? Για να το πω πιο απλά, δηλαδή να το καταλάβει ο κόσμος, θα διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε? Κοιτάξτε, για να ακολουθώ αυτό το δρόμο θα πει ότι πιστεύω πως πράγματι θα έρθουν τα ίδια τα γεγονότα και θα καταδείξουν στον κόσμο μια πραγματικότητα σκληρή. Ότι χωρίς ένα κοινωνικό κράτος, χωρίς κρατική παρέμβαση, αυτά που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και κάποιοι τότε τον κατηγορούσαν για σοσιαλμανία, το θυμάστε, δεν μπορεί. Και τον κύριο Παπανιγούρα, τον παλιό. Και ακριβώς και τον κύριο, μα αυτός ήταν ο κατεξοχήν. Εδώ τα λέμε, εκφραστής ακριβώς, ο άνθρωπος που έλεγε ότι ναι, βρε παιδί μου, όταν πέφτει πάγος και χαλάει η σοδιά, το κράτος πρέπει να συμπαρασταθεί στον αγρότη. Και τότε δεν είχαμε έλγα. Και τότε δεν είχαμε ΟΓΑ και τότε δεν πλήρωνε κανένας. Πλήρωνε κανένας αγρότης τότε. Επί Παναγή Παπαλιγούρα πληρώναμε αγροτικές εισφορές. Όχι βέβαια, αλλά έλεγε ότι είναι ευθύνη του κράτους να στηρίξει αυτό τον αδύναμο, τον εργάτη της γης. Και σήμερα τι λέει? Α, δεν έχεις. Δεν έχεις να πληρώνεις, δεν θα έχεις ΟΓΑ. Δεν έχεις να πληρώνεις ΟΑΕΤ, ΕΒΕ, αυτό. Δεν θα έχεις ασφάλιση. Θα πεθάνεις, δεν θα έχεις φάρμακα. Δεν το είπε ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης τι είπε? Τι να κάνουμε, λέει, ρε παιδιά, όποιος έχει, όποιος δεν έχει δεν πειράζει. Και όποιος δεν έχει απληρώσει τη δόση του, λέει, δεν πειράζει, ας χάσει και το σπίτι του. Ακούστε να δείτε, δεν είναι έτσι. Αυτά μπορεί να βολεύουν λοιπόν τους λίγους, αλλά επουδενή δεν βολεύουν τους πολλούς. Και η πολλή αυτή της παράταξης είναι η λαϊκή τάξη. Είναι οι αγρότες, είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές. Αυτούς δεν μπορεί να τους εκφράσει ούτε ο νεοφιλελευθερισμός, ούτε η λογική των δανειστών. Οι δανειστές κάνουν για την πάρτη τους. Αν κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης για τους δανειστές όπως δείχνουν ότι κάνει, ας φέρουμε το Σόιμπλε, ρε παιδιά, τότε. Είναι ανάγκη. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν δεν εννοώ ότι πρέπει να καταθέσουμε τα όπλα, δεν εννοώ ότι πρέπει να πούμε δεν πειράζει. Ας έρθει λοιπόν και ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Εσείς φιλοδοξείτε αυτή την λεγόμενη κοινωνική δεξιά να την εκφράσετε? Μου έκανε εντύπωση και θα σας δώσω μια είδηση, γιατί είχατε την καλοσύνη να με φιλοξενήσετε. Έφυγα και ήρθα τρέχοντας για να προλάβω το ραντεβού μας εδώ με τους συμπολίτες μου, με τους συμπατριώτες μου της Κορινθίας και όχι μόνο τους τηλεθεατές, δηλαδή της δικιάς σας εδώ συντροφιάς, από μια συνάντηση που ακόμα συνεχίζεται. Περισσότεροι από 40 πρώην υπουργοί, πρωτοκλασάτοι της Νέας Δημοκρατίας και πρώην βουλευτές συναντηθήκαμε σήμερα, 5 μέρες μετά την εκλογή του νέου αρχηγού, και μοιραστήκαμε όχι απλώς την αγωνία μας, αλλά είπαμε ότι η πατρίδα έχει ανάγκη από μια κοινωνική δημοκρατική δεξιά. Όχι από μια ανάλγητη, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είδατε, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τον Μπάγκαλο, από την Ανάτη Διαμαντοπούλου, από τον Χρυσοχοΐδη. Ο Γρηγοράκος λέει ότι θέλει να... Ο Γρηγοράκος, ο δικός μας ο Φωτήλας, του Φωτήλα, θυμάστε. Ρε παιδί μου, φαίνεται, για να πάνε όλοι αυτοί, το μισό ποτάμι, το μισό Πασόκ, με το καλημέρα και να πούνε μέχρι και ο Πάγκαλος να πει, να μέχρι και ο Συμπίτης, ότι αυτόν θέλαμε για ηγέτη, άρα μάλλον έχει κάνει λάθος, θα έπρεπε να γίνει αρχηγός, φαίνεται, εκείνου του κόμματος. Και όχι του προφανώς εγώ το εκφράζω όμως... ότι έχει μετατοπιστεί το δίπολο πλέον από τη δεξιά αριστερά στο φιλελεύθεροι κρατιστές, και νομίζω ότι οι φιλελεύθεροι εκφράζουν πια αυτούς που θέλουν μεταρρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, παλεύονται αυτά τα δύο κόμματα. Εσείς πιστεύετε ότι ο κόσμος δεν θυμάται τι ήταν ο νεοφιλελευθερισμός της Θάτσερ, τι ήταν ο θατσερισμός, πόσα εγκάβματα έκανε, πόσες πληγές άφησε? Εσείς νομίζετε ότι αλήθεια ο κόσμος της λαϊκής δεξιάς δεν ανακαλεί στη μνήμη του τι σημαίνει? Δεν έχει, κύριε, επιδότηση εισιτηρίου ούτε για τα αμαία, ούτε για τους πολύτεχνους, ούτε για να σας πηγαίνουμε στο σχολείο. Αλήθεια,
Αυτό λέει ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτό και αυτό που θα επιβάλλει πλέον σε όλη την Ευρώπη. Κάτι λοιπόν που το έκανε η κυρία Θάτσερ ή που στην Αμερική όταν πήγε να γίνει χρειάστηκε η συνεργασία των ρεπουμπλικάνων και των δημοκρατικών για τη μεγάλη, για την υπερδύναμη, για την ηγέτιδα δύναμη, για να επουλώσει τις πληγές αυτού που λέμε η λογική της αγοράς. Υπάρχει λογική, η αγορά είναι βουλημική. Δεν σταματάει πουθενά ο κάθε όρος. Δεν πάει να βλέπει να κοιμώνται έξω τώρα το χειμώνα. Δεν με νοιάζει, λέει. Εχθές δεν δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός ότι 24 άνθρωποι, άνθρωποι όχι εταιρείες, πέστε το εσείς, έχουν το 62% του παγκόσμιου πλούτου. Το ακούσατε. Για όσους δεν διαβάσατε. 24. Αυτοί είναι πάνω από τα κράτη. Αυτοί είναι πάνω από τους λαούς. Ποιος θα τους αντιμετωπίσει? Ένας ο Νικολόπουλος, ο καθένας μόνος του? Ένα κράτος κοινωνικό το ζήσαμε. Δεν ήταν με τους Μπολσεβίκους, ήταν και με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ήταν και με τον Αντρέα Παπαδόπουλο. Το κάνει που παρενέβαινε και έλεγε: κύριε Ωνάση, για πηγαίνετε, η Ολυμπιακή εδώ. Κύριε Ανδρεάδη, για πηγαίνετε, η Εμπορική εδώ. Είχαν έρθει οι Μπολσεβίκοι. Έχουμε τα ίδια. Έχουμε να το κάνουν αυτό όμως. Α, οι μανάδες, εγώ ξέρω ότι εξακολουθούν να γεννάνε παιδιά. Αλλά άμα εμείς πηγαίνουμε και θέλουμε ντε και καλά να είναι ο γιος του Μητσοτάκη. Και κάνουμε ότι αγνοούμε και ότι ξεχνάμε τι κουβαλάει πάνω του. Έτσι, τώρα με έπιασε ένας έξω από εδώ και μου λέει: γιατί ρε παιδί μου λες για το Μητσοτάκη, λέει τώρα για τη Siemens, για τον Χριστοφοράκο. Γιατί η γυναίκα του πήγε, λέει, στην Τίνο και αγόρασαν μαζί με τον Χριστοφοράκο τη Siemens. Που είναι, ξέρεις, υπόδικος. Γιατί λέει τα λες αυτά, εσύ δεν είσαι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή τα φάγα εγώ μαζί του, τι θα πει γιατί? Δεν τα ξέρουν αυτά, νομίζω δεν τα ξέρουν. Τα ξέρουν οι καψεροί νεοδημοκράτες και θα πρέπει τώρα στο καφενείο να πηγαίνουν και να απολογούνται για τις ραδιές, για τους λαδοπόντικες. Αλήθεια, εγώ δεν θέλω να απολογούμε. Και αλήθεια, στενοχωριέμαι όταν βλέπω ότι σήμερα που συζητάμε, 1200 μεγαλοκαταθέτες σήμερα. Ο Παπαγγελόπουλος, ο υπουργός, ο σημερινός είναι ο Παπαγγελόπουλος. Ο Παπαγγελόπουλος που ήταν πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνει να τα λέμε αυτά, αλλά και πρέπει να τα λέμε για να συνονογιόμαστε. Ο Παπαγγελόπουλος, ο Καραμαλικός Παπαγγελόπουλος, άντε λοιπόν για να τα πούμε, για να μην μιλάμε με γκρέμους, γιατί μένα δεν μ' αρέσει να μιλάω έτσι, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Ήρθε και λέει, γιατί κύριε Σαμαρά και κύριε Βενιζέλε είχες αφήσει όλους αυτούς που πήραν είτε τα θαλασσοδάνεια από εδώ και τα βγάλαν έξω καταθέσεις, είτε τον πλούτο αυτής της χώρας και τον έχουν πάει έξω. Και τι έκανε? 1200 σήμερα. Και ξέρετε πόσο? Πόσο έχουν βάλει οι εισαγγελείς, οι οικονομικοί εισαγγελείς? Το διαβάζω στη σημερινή εφημερίδα. 260 εκατομμύρια. Μην νομίζετε ότι είναι. Α, και κατά τύχη τώρα. Και πρώτος είναι ο Παπασταύρου. Το σήμα κατά τεθέν. Τι είχε πει ο Σαμαράς? 10 Παπασταύρους, λέει, να έχει η Ελλάδα. Μπράβο, Αντώνη! Στους 10 Παπασταύρους πρόστιμο 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια. Αυτούς έχει κανένα λόγο ο Νεοδημοκράτης να τους καλύπτει? Έχει κανένα λόγο να απολογείται? Βέβαια έχει δίκιο ο Σαμαράς, γιατί αν ήσαν 10 και τους μπουζουριάζανε, κατάλαβες τι λέω, με 3,5 εκατομμύρια, κάτι θα γινόταν. Αυτούς γιατί δεν μπαίνει τώρα μπροστά λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να πει ναι, αυτές οι λίστες και πελάτες μου να είναι, και φίλοι μου να είναι, και η γυναίκα μου να είναι, και η οικογένειά μου να είναι. Γιατί όχι? Εγώ λοιπόν αυτό περιμένω. Μακάρι να το κάνει. Φοβάμαι ότι δεν θα το κάνει ποτέ. Γιατί εκεί θα δούμε τα ονόματά τους. Κατάλαβες? Θέλω να μου πείτε για το σύμφωνο συμβίωσης. Γιατί εναντιωθήκατε από τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει πως το μόνο που κάνει στην ουσία είναι να λύνει ζητήματα νομικής φύσεως. Κοιτάξτε. Γιατί αν ήθελε ο Μακαρίτης ο ηθοποιός να αφήσει την περιουσία του σε εκείνον τον κύριο που είπε ότι συζούσαμε 25 χρόνια. Ξέρετε το περιστατικό, ξεχνάω το όνομα. Θεός χωρέστον. Θα το είχε κάνει. Δεν χρειαζόταν να υπήρχε το σύμφωνο συμβίωσης. Πήγαινε σε ένα συμβολιογράφο και έλεγε: εγώ, άμα πεθάνω, θέλω να το πάρει αυτός. Δεν κατάλαβα βέβαια τώρα και πόσο είναι αυτή η ευτυχία των γκέι που λέει είναι υπεράνω, ας πούμε. Γιατί μου λέτε τώρα, εσείς το πρώτο που μου λέτε είναι πώς να διευθετήσουν οι άνθρωποι τα αυτό. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Έτσι, ναι. Και ακούσατε στο Χατζηνικολάου να λέει ο κύριος Καμένος. Να τον ρωτάει ο Νίκος Χατζηνικολάου γιατί δεν κάνατε τον Νίκο τον Νικολόπουλο υπουργό και λέει γιατί είχε πει του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου ένα πείραγμα
λίγο χειρότερο από αυτό που είπε ο Δεσπότης εδώ της Κορίνθου ως ευχή, αλλά η ευχή ακούστηκε σαν κατάρα. Γιατί να ακούστηκε σαν κατάρα? Δηλαδή και αν έλεγε και καλούς απογόνους, αφού λέει γιατί. Λέμε ότι είναι φυσιολογικό, δεν είναι φυσιολογικό, δεν μας λέμε. Τώρα όμως δεν ήταν και λίγο υπερβολικό από τη μεριά σας αυτό που είπατε, μιας και το είπατε μόνος σας, να εύχεστε σε έναν πρωθυπουργό τώρα μιας χώρας με έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να εκλειφθεί ως ειρωνικός? Ήταν ειρωνικός. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ήταν ειρωνικός. Αλλά ήθελα να καταλάβουν όλοι όσοι υποκρίνονται ότι δήθεν η ελληνική κοινωνία αποδέχεται αυτό ως προοδευτική διάθεση, ότι δεν είναι έτσι. Ότι κανένας δεν εύχεται το αγόρι του να του φέρει για σύντροφο ένα αγόρι. Ότι κανένας δεν θα ήθελε το εγγόνι του να λέει το Μίτσο μαμά και τον μπαμπά Δημήτρη. Δεν γίνονται αυτά. Αν κάποιοι τα έχουν, κανένα πρόβλημα στην προσωπική του ζωή, κανένας δεν τους ενοχλεί, αλλά να μου το κάνεις μοντέλο και εγώ, όχι απλώς να είμαι καθυστερημένος, αλλά να τιμωρούμε. Τιμωρήσε, λέει κύριε Νικολόπουλε, γιατί είσαι πολύτεχνος. Τιμωρήσε γιατί εσύ διάλεξες να κάνεις Ελληνόπουλα. Τιμωρήσε και δεν θα γίνεις υπουργός. Όχι γιατί είσαι απατεώνας, όχι γιατί είσαι ανίκανος, αλλά γιατί δεν δέχεσαι ότι είναι φυσιολογικό από το στόμα, αντί να μιλάς και να τρως, από το στόμα να κάνεις κάτι άλλο. Όχι, η φυσιολογία του σώματος είναι φυσιολογία. Τα αυτιά τα έχουμε για να ακούμε. Τον πισινό μας τον έχουμε για κάτι άλλο. Δεν τον έχουμε για να γεννάμε παιδιά. Αν ήθελε η φύση λοιπόν, θα γεννάγανε και οι άντρες μεταξύ τους παιδιά. Γεννάνε. Άλλοι, αυτά που λες δεν γίνεται. Λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ, είσαι καθυστερημένος, ζεις πίσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είμαι καθόλου καθυστερημένος, γιατί και στην εποχή του Νέρονα, που είχε δύο αγοράκια ο Νέρονας και το ένα μάλιστα το είχε κάνει και επέμβαση και το είχε κάνει θηλυκό, και στην εποχή του Νέρονα και στις άλλες εποχές ο Χριστός τότε ήρθε και υπήρχε και τότε η ομοφιλοφιλία και είπε ότι δεν είναι. Αυτή δεν πιστεύετε? Όμως δεν θα τιμωρηθεί κανένας. Εγώ δεν είπα να τιμωρηθεί, αλλά δεν φτάσαμε να τιμωρούμε θα εμείς. Να λιδωρείται ο δεσπότης, να τιμωρείται ο πολιτικός που λέει παιδιά δεν είναι καλό αυτό, μην το προβάλλουμε. Εντάξει, να διευθετήσουμε ζητήματα όπως είπατε και έχετε δίκιο. Εάν είμαι μια διευθέτηση, πάει καλά. Θέλω να κλείσουμε και ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης του Χριστιανικού Κόμματος, το ψήφισε ο Μητσοτάκης. Ήταν περήφανος. Γιατί? Γιατί να το. Πήρε τον Νίκο τον Γεωργιάδη και τον έκανε καθοδηγητή. Ακούς? Τον έκανε καθοδηγητή, παιδί μου, γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού. Αυτός δηλαδή λέει, έφτιαξε και την προεκλογική του λέει καμπάνια. Ακούς? Και πού είσαι ακόμα? Δηλαδή, αν τους μετρήσουμε κιόλας γύρω-γύρω, κατάλαβες τώρα τι λέω, έτσι? Καλά, καλά, εντάξει, έγινε. Πάμε να μου πείτε δύο θέματα ακόμα. Λαθρεμπόριο, τι γίνεται με το λαθρεμπόριο? Είναι μεγάλη πληγή. Κατέθεσα, ίσως γι' αυτό να το λέτε, ναι. Γιατί μου έλεγε ο κύριος Προβής, πόπο μου, λέει, κοίταγα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, πόσες παρεμβάσεις μπορεί να κάνεις, αναφερόταν σε μένα, και πόσες παρεμβάσεις μπορεί να κάνουν οι άλλοι. Το κακό είναι ότι δεν κοιτάμε εμείς οι πολίτες. Εάν στέλνοντας ένα βουλευτή στη Βουλή, εάν πηγαίνει εκεί, αν παίρνει το λόγο, αν παρεμβαίνει, εν πάση περιπτώσει, όντως κατέθεσα προχθές μία ερώτηση που έκανε Τζιζ. Και λέω, καλά, είναι δυνατόν να αφήνετε 4-5 είναι οι λαθρέμποροι καυσίμων. Και παρεδέχθη ο Παπαδήμος. Ο Παπαδήμος μήπως είναι λαϊκιστής, κύριε Μητσοτάκη? Κύριε Τσίπρα, μήπως είναι λαϊκιστής ο Παπαδήμος? Ο Παπαδήμος, ο Παπαδήμος λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, αν μπείτε, αν γκουγκλάρετε, θα δείτε λοιπόν στην πρώτη του ομιλία στην Βουλή, λέει 1 δισεκατομμύριο ευρώ χάνουμε από το λαθρεμπόριο καυσίμων. Ποιος κάνει το λαθρεμπόριο καυσίμων, εσείς? Ο Δέλτα εδώ της γειτονιάς, ο Χασάπης που συνάντησα πιο πίσω, που πάνε να του πούνε μήπως δεν έκοψε σε απόδειξη. 3-4 κάνουν αυτή τη δουλειά και τους ξέρετε όλους και με τα μικρά τους ονόματα και με τα επώνυμα. Γιατί λοιπόν δεν αναντιωνόμεθα σε αυτούς? Έφερα λοιπόν. Οπότε λέω, έλα εδώ κύριε Τσίπρα, ωραία είναι να κάνουμε κουβέντα κατά της διαπλοκής. Έλα εδώ κύριε Μητσοτάκη, ο πατέρας σου μίλησε πρώτος για τη διαπλοκή. Άσχετα αν ο Σαμαράς. Ενώ ο πατέρας του είπε ότι από τον Κόκαλη τα πήρε, το θυμάσαι. Μια επιταγή λέει 3 εκατομμύρια. Τότε απειλήθηκαν ότι θα γίνουν και μηνύσεις για τη διαπλοκή. Εισήγαγε τον όρο διαπλοκή, τώρα ο Σαμαράς έκανε αγώνα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή. Χάνει, εντάξει. Αλλάζουν οι καταστάσεις. Ναι, ναι, ναι. Η πολιτική είναι εύκολα. Έχετε και τα στρατόπεδα. Έχετε δίκιο. Αλλά όμως φαίνεται ότι οι λαθρέμποροι θα είναι εδώ, οι νταβατζίδες θα είναι εκεί, θα χαίρονται και θα καταλαβαίνουμε. Όταν ο Αλαφούζος
θέλει εμένα για αρχηγό, θα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και τόσο καλό. Όταν οι λαθρέμποροι θέλουν εμένα για αρχηγό, επίσης θα καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα γραμμάτια θα εξοφληθούν. Και το είδατε το πρώτο γραμμάτιο η εξόφληση. Μόλις εχθές. Δεν πήγανε, λέει, να ψηφίσουν για Εσουρού. Γιατί? Γιατί αυτό ήθελαν οι ταβατζίδες. Δεν ήθελαν οι άνθρωποι να πάνε να πληρώσουν. Ήθελαν να έχουν τις άδειες, να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, να κάνουν ό,τι θέλουν, να κάνουν το λαθρεμπορείο τους. Ξέρετε πόσα δάνεια θα πληρώσουμε εμείς αυτούνων? Ο Μπόμπολας λέει 800.000, 800 εκατομμύρια. 2,5 δισεκατομμύρια οι καναλάρχες. Και δεν τα πληρώσουν. Και τα πληρώσω εγώ και εσείς, ε. Και λέμε δεν έχουμε λεφτά. Ε, όχι, με συγχωρείτε πολύ. Λεφτά υπάρχουν και να ξέρεις πού να ψάξεις να τα βρεις. Κύριε Νικολόπουλε. Με συγχωρείτε πολύ. Γι' αυτό λοιπόν προτιμώ να είμαι σε αυτό το μοναχικό δρόμο. Αν και πιστέψτε με, μετά την αλλαγή του εκλογικού νόμου που έρχεται ως ο Νούπο, θα δείτε ότι αυτή η λαϊκή, η κοινωνική κεντροδεξιά παράταξη, αυτή η πατριωτική παράταξη θα έχει ανάγκη για να λέει εκείνα που πιστεύει ο κόσμος. Όχι να ντρέπεται. Οι νεοδημοκράτες πιστεύετε ότι είσαστε υπέρ του συμφώνου συμβίωσης που με καμάρι ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης που σήμερα έφυγε γιατί κατηγορείται για παιδεραστία? Αλήθεια? Αυτό θέλανε. Θέλανε να μπούμε στο μίξερ που έλεγε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, να είμαστε όλα τα κόμματα το ίδιο, η ίδια φιλοσοφία, να μην μιλάμε για πατρίδα, να μην κάνουμε παρελάσεις, να μην μιλάμε για Θεό, να αλλάζουν τα μαθήματα των θρησκευτικών και να λένε οι δίθεν μεταρρυθμιστές της δικάς μου παράταξης ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, ότι πρέπει να κάνουμε ένα κράτος, λέει, χωρίς Χριστό, ένα μη θρησκευτικό κράτος. Εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα δείτε γιατί πιστεύω πραγματικά ότι είναι αναγκαία η παρουσία ενός πατριωτικού, λαϊκού, δημοκρατικού, κοινωνικού κόμματος από τη μεριά της κεντροδεξιάς, γιατί αυτή θα κρατήσει τις παραδόσεις. Βάλτε μου μια τελεία, γιατί πάμε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Όχι, όχι. Θα κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ γιατί μου δώσατε μια δυνατότητα που δυστυχώς οι ταβατζίδες δεν θέλουν να δίνουν, γιατί όπως σας είπα νομίζουν ότι ελέγχουν το παιχνίδι. Τον κακό του στον καιρό ελέγχουν. Ο λαός είναι εκείνος που αποφασίζει και φαντάζομαι και το Μαξίμου τώρα να έχει καταλάβει και ο Τσίπρας ότι αν συνεχίσει αυτή την πολιτική θα έχει την τύχη του Γιώργη του Παπανδρέου, την τύχη του Βενιζέλου, την τύχη του Σαμαρά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και εγώ. Τώρα, την υπογραφή μελέτης για τη διάβρωση των ακτών στην Κορινθία, την οποία θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη που θα αφορά το σύνολο του προβλήματος και μάλιστα σε όλη την έκταση από την Κόρινθο μέχρι το Αίγιο. Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Παπαφωτίου μίλησε για το θέμα και για την πολιτική που έχει προωθήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχουμε πράγματι, κύριε Νικολόπουλε, θεαματικές εκφράσεις σε αυτό που λέμε τη διάβρωση των ακτών κατά μήκος όλου της δοτήμου πλευράς της, του Κορινθιακού κόλπου και στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, από την Κόρινθο δηλαδή μέχρι και τα Μαύρα Λιθάρια, όπου κανείς βλέπει μία ακτή που παλαιότερα έχει ένα πλάτος, ένα κάθετο πλάτος γύρω στα 30 και 20 και 30 μέτρα, να περιορίζεται πάρα πολύ και να φτάνει μέχρι την παλιά Εθνική Οδό Κορινθίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει μια πολιτική σταθερή πάνω σε αυτό, πέρα από το ότι να μπορέσει να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στο πλαίσιο της επιστημονικής βεβαιότητας, το πρόβλημα αυτό. Απ' την άλλη μεριά προσπαθεί το πρόβλημα αυτό να μην μείνει στο επίπεδο μόνο της περιφέρειας, να γίνει και εθνικό πρόβλημα, αλλά κυρίως να γίνει ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αυτό ήταν μία από τις αναφορές οι οποίες έγιναν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον Κορινθιακό κόλπο στα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής στη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι από τις 4 μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, όπου παρευρέθηκα εγώ ίδιος ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Εκεί ανεφέρθηκε σε τα ιδιαιτερότητες του Κορινθιακού κόλπου και μία καινούρια πλέον έννοια η οποία θα πιστεύω ότι θα μας δώσει τον αέρα για να μπορέσουμε να ενταχθούμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα και τα οποία προγράμματα αυτά θα είναι επιλέξιμα, ρίχνοντας εντός εισαγωγικών άλλες περιφέρειες οι οποίες ναι μεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διάβρωσης, όχι όμως ο συνδυασμό φορτήσεων και καταπονήσεων κακών φαινομένων όπως συμβαίνει στον Κορινθιακό κόλπο.
Δεν είναι μόνο η διάβρωση στον Κορινθιακό κόλπο που πράγματι ενισχύεται, αλλά είναι και οι εντάσεις στον αέρα, είναι η αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων, είναι οι κατολιστήσεις των πρανών του θαλασσίου μετόπου και ιδιαίτερα αποτελέσματα πιο καταστρεπτικά εάν συνδυαστούν αυτά με σεισμούς. Έτσι λοιπόν ο Κορινθιακός κόλπος με αυτά τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που έχει μπορούμε να πούμε άνετα ότι είναι ένας κόλπος ανοιχτής θαλάσσης με αντίστοιχα κακά αποτελέσματα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου αυτή τη στιγμή έχει στήσει 3 στην κυριολεξία εργοτάξια κατά μήκος της Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Επενδύει ιδιαίτερα με θεματικό τρόπο θα λέγαμε και δημιουργεί εκείνες τις ενισχύσεις, θωρακίσεις όσο και να είναι άσχημη λέξη. Για να προλάβει μέσω πασάλων εμπίξεων, μέσω πασάλων δηλαδή, τα οποία είναι συνδεδεμένοι οι οποίοι πάσαλοι με κεφαλόδεσμους, για να δημιουργήσει ένα ενιαίο ανθεκτικό μέτωπο από την καταπώνηση λόγω των κυμπανισμών και λόγω της διάβρωσης. Επενδύει επί του συντήρηση στην παλαιά Εθνική Οδό, διαθέτοντας αρκετά χρήματα, πολλά χρήματα από το ιστόριμά της, και την οποία επέμβαση αυτή τη συνδυάζει με τον περιορισμό της διάβρωσης. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ένα σημαντικό εργοτάξιο στο ύψος της Λυκοποριάς, ένα δεύτερο στο Δερβαίνι, ένα τρίτο στα Μαύρα Λιθάρια. Και επίκειται περίπου, σαν προϋπολογισμό σας λέω τώρα, γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Επίκειται όμως να γίνει σύντομα και μια νέα εργολαβία, η οποία θα έχει στόχο πάλι τη συντήρηση της Εθνικής Οδού μέσω της προστασίας και από τη διάβρωση της ίδιας της Εθνικής Οδού. Η γνώση που έχουμε αποκτήσει είναι σημαντικότατη αυτά τα τελευταία χρόνια, γνώση όμως η οποία έρχεται όχι κατά τρόπο πειραματικό, αλλά γνώση η οποία έρχεται κατά τρόπο επιστημονικό, μια και είμαστε σε συνεργασία με την έδρα των λιμενικών έργων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδιαίτερα με το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων, όπου το εργαστήριο αυτό μελετάει τον Κορινθιακό κόλπο για 20 και πλέον χρόνια και έχει λοιπόν έχουμε και την ιστορική συμπεριφορά του Κορινθιακού κόλπου αλλά και την εξέλιξη των φαινομένων είτε λέγεται διάβρωση ως προς την κλιματική αλλαγή, είτε λέγεται αλλαγή κατεύθυνση των ανέμων, είτε λέγεται ένταση των ανέμων και πολλά άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα ούτως ώστε να έχουμε την εξέλιξη χρονικά στον τόπο και στον χρόνο των σημείων που πρέπει να επέμβουμε. Δηλαδή κύριε Παπαδοπούλου, αυτό που φτιάχνετε αυτή τη στιγμή είναι οριστικό και αμετάκλητο ή είναι με μια χρονική διάρκεια 5, 7, 3, 10 χρόνων. Είναι αυτή τη στιγμή, δίδεται η βεβαιότητα, η επιστημονική βεβαιότητα με πιθανό μικρό, ελάχιστο ποσοστό αστοχίας την οποία παρέχει η καλή γνώση και της επιστήμης αλλά και της μεθοδολογίας και η επέμβαση όπου σύμφωνα με τις υποδείξεις του ερευνητικού προγράμματος το οποίο έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη του Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Χαράλαμπο Κασίμη. Καλησπέρα, κύριε Κασίμη. Καλησπέρα, κύριε Βουλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε να τα πούμε. Όντως, και μάλιστα ήρθατε και ασθενένοντας, γιατί ήσασταν με τον Υπουργό στην επεισοδιακή, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, περιοδία του στη Θράκη και την Κομωτινή, έτσι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά από την άλλη, είναι αλήθεια, επειδή έβλεπα κι εγώ τις ειδήσεις, ήμουν σε θέση να βλέπω. Ήταν περισσότερο δύσκολο από ό,τι φαινόταν για αυτούς που έβλεπαν τα γεγονότα από την τηλεόραση από ότι ήταν τα πράγματα εκεί. Δηλαδή δημιουργείται μια εικόνα εκρηκτικής κατάστασης, όχι ότι ήταν εύκολη, αλλά υπήρξε διάλογος, υπήρχε συζήτηση, συναντήσαν τους φορείς, μπορώ να σας ενημερώσω. Λέγανε ότι θα μου πείτε, αλλά λέγανε ότι διέφυγε εντυμένος και αστυνομικός. Όχι, αυτά είναι αστεία πράγματα, όχι, το διαψεύδω κατηγορηματικά. Ήμουν παρόν και έτσι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτό. Τι σας είπαν λοιπόν τώρα οι αγρότες, είπατε ότι ήρθατε σε επαφή και μιλήσατε. Τι λένε, φαινόταν ότι υπήρχε ένα πολύ τεταμένο κλίμα, αν και οι πρώτες συναντήσεις που κάνατε στον Εύρο και στην Ροδόπη ήταν πιο μαλακές. Όχι, κοιτάξτε, το σχεδιασμός ήταν να ξεκινήσουμε από τον Εύρο. Εκεί πήγαμε να συνεχίσουμε με συσκέψεις στην Κομωτινή, μετά στην Ξάνθη, ήταν προγραμματισμένες δηλαδή εκδηλώσεις και ομιλίες. Αλλά στην Κομωτινή επισκεφθήκαμε την περιφέρεια και είχαμε συσκέψεις με φορείς της πόλης, ανάμεσα στους οποίους ήταν και εκπρόσωποι των αγροτών, οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη. Πλην όμως υπήρχε και η συγκέντρωση η οποία στην αρχή ήταν μικρή αλλά μετά ενισχύθηκε από την οποία εκπρόσωποι των αγροτών
απαιτούσαν να μην γίνει διάλογος. Και ήρθαν επανειλημμένα στην αίθουσα και ζήτησαν να σταματήσει η συζήτηση, η σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, λέγοντας ότι πρέπει να αποσυρθεί πρώτα το ασφαλιστικό και το φορολογικό για να ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση με τον αγροτικό κόσμο. Εμείς ολοκληρώσαμε τη σύσκεψη, δώσαμε συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια ήρθαν πάλι οι εκπρόσωποι. Τους είπαμε ότι είμαστε εδώ να συνεχιστεί η συζήτηση. Αρνήθηκαν να γίνει διάλογος με τους εκπροσώπους των αγροτών. Απαιτούσαν να έρθουν όλοι μέσα στην αίθουσα να συζητήσουμε. Όταν εντωμεταξύ παράλληλα δεχόμαστε επιθέσεις με αντικείμενα, εννοώ το κτίριο. Πώς ήταν δυνατόν να διαχειριστεί κανείς αυτόν τον διάλογο με όλους τους αγρότες εξάλλου. Οι εκπρόσωποι τους αυτό το ρόλο δεν έχουν, να κάνουν διάλογο, να συζητήσουν. Αυτό δεν έγινε, ξαναμιλήσαμε πάλι μαζί τους στη διάρκεια της ημέρας, μέχρι που κάποια στιγμή, αργά το βράδυ, αποφάσισαν ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουν και αποχώρησαν. Μάλιστα. Αυτή ήταν η κατάσταση. Θέλω να ρωτήσω τώρα, δεν είναι λίγο περίεργες αυτές οι καταστάσεις που ζούμε? Δηλαδή, τώρα θα πιστεύατε ποτέ εσείς ότι ως μέλος μιας κυβέρνησης της αριστεράς θα βρεθείτε αντιμέτωπος με κοινωνικές ομάδες οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να είναι μαζί σας, αλλά τελικά είναι απέναντί σας? Τις μέρες πολιτικά ζούμε? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα, αλλά είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, τα οποία έρχονται με την συμφωνία, τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε και πρέπει να συζητήσουμε. Αυτός ο τρόπος όμως αντιμετώπισης των νέων συνθήκων που διαμορφώνονται, θα έλεγα ότι δεν είναι και δημοκρατικός υπό μία έννοια. Διότι μπορούμε να συζητήσουμε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Κατά την άποψή μου, πρέπει να το πω, το κύριο πρόβλημα είναι το ασφαλιστικό. Γιατί σε ό,τι αφορά το φορολογικό, μπορεί μεν στην συμφωνία να προβλέπεται αυτή η αύξηση, η οποία θα ξεκινήσει μετά από ουσιαστικά 2 χρόνια, και για την οποία εμείς έχουμε επεξεργαστεί σενάρια και είμαστε έτοιμοι να πάμε στην διαπραγμάτευση, με τα οποία σενάρια ουσιαστικά ο βασικός κορμός των αγροτών εκτιμούμε ότι θα βρίσκεται κάτω από το φορολογητέο εισόδημα, το οποίο θα σημαίνει σημαντική επιβάρυνση για αυτούς. Τα έχετε κουβεντιάσει αυτά με τους αγροτικούς φορείς? Τους το έχουμε πει, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε πλήρως τα σενάρια, τους έχουμε πει όμως ότι φροντίζουμε με τα σενάρια που έχουμε επεξεργαστεί, ώστε οι μικροί και μεσαίοι αγρότες να έχουν χαμηλό φορολογικό βάρος, να συνυπολογιστούν στα έξοδά τους η οικογενειακή εργασία. Έχουμε επίσης πει ότι το σωστό, και να υπάρχει ένα φορολόγητο όριο, το οποίο εισηγούμεθα, καθώς επίσης να τηρούνται και βιβλία εσόδων-εξόδων, ώστε πραγματικά από τη στιγμή που η κατεύθυνση είναι να αντιμετωπίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να έχουν και τα πλέον εκτήματα που μπορούν να έχουν κατά από αυτή τη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι και ένας ειδικός τομέας, όχι για τη χώρα μας μόνο, διεθνώς αντιμετωπίζονται ως ένας ειδικός κλάδος. Αυτό είναι το ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά το φορολογικό. Στο ασφαλιστικό, πράγματι υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές, δεν το αρνείται κανείς. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει καταλήξει ακόμα. Είναι αυξήσεις οι οποίες είναι σε βάθος χρόνου και έχουν μεγαλύτερη οριζόντια, αν το θέλετε, εφαρμογή. Από την άλλη, είναι επίσης γεγονός ότι υπάρχει μια συμφωνία στην οποία αναφέρεται ότι πρέπει να εναρμονιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές με τα άλλα ταμεία. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ο αγροτικός κόσμος πληρώνει, ή μάλλον το κράτος συνεισφέρει περίπου το 85% των πόρων για την κάλυψη του ΟΓΑ. Αυτό πώς θα αλλάξει τώρα, πώς θα συνεισφέρει το κράτος? Θα μειωθεί η συνεισφορά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πού θα οδηγηθεί μετά από 3 χρόνια από πλευρά συνεισφοράς, και αυτό αντιμετωπίζεται ως μία πρόταση η οποία μπορεί να οδηγεί στην εναρμόνιση με αυτό που συμβαίνει στα άλλα ταμεία. Από την άλλη, και τελειώνω με αυτή την μικρή έτσι εισαγωγή, το κρίσιμο ζήτημα είναι, κύριε Γουγά, να δούμε τα πράγματα επί της ουσίας. Και η ουσία είναι ότι υπάρχει ένα μέρος του αγροτικού κόσμου το οποίο έχει εισοδήματα τα οποία πρέπει να φορολογηθούν.
και νομίζω ότι η κοινωνία το αντιλαμβάνονται αυτό και το αντιλαμβάνονται και οι αγρότες. Μήπως είναι αυτοί οι γνωστοί μεγαλοαγρότες που λένε όμως οι άνθρωποι. Ωραία, θα σας δώσω, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Γιατί ξέρετε, έχω αυτή τη διαστροφή, μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία. Λοιπόν, περίπου το 70% των επιδοτήσεων το εισπράττει το 15% του αγροτικού πληθυσμού. Αυτοί, κύριε Ουγά, δεν πρέπει να πληρώσουν. Ρωτάω. Δεν πρέπει τα υψηλά εισοδήματα να πληρώσουν. Εγώ θεωρώ ότι είναι κοινωνικά άδικο για τα υπόλοιπα στρώματα της κοινωνίας να μην πληρώσουν. Επομένως, αυτό μπορεί να γίνει με το νέο νόμο που σχεδιάζει. Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο εμείς το κοιτάμε αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε. Από την άλλη, υπάρχουν εκκρεμότητες στον αγροτικό χώρο που έρχονται από χρόνια πριν, οι οποίες πρέπει να τακτοποιηθούν. Και σε αυτές πρέπει να πληρώσουν πάλι εκείνα τα στρώματα του αγροτικού κόσμου, όχι όλοι προφανώς, οι οποίοι απόλαυσαν αυτές τις, παραδείγματος χάρη, παράνομες κρατικές ενισχύσεις, το περίφημο πακέτο Χατζηγάκη, το περίφημο πακέτο Κοντού. Τα οποία πρέπει να τα γυρίσουμε πίσω. Τα οποία έχουν τελεσιδικήσει και πρέπει να επιστραφούν. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιστροφή είναι στον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επιστρέφονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε όλα αυτά τα θέματα να ρυθμίσουμε και προφανώς πρέπει να οδηγηθούμε και σε ένα σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης το οποίο θα μας επιτρέψει πραγματικά. Θα ρωτήσω αμέσως μετά γι' αυτό, να κλείσω λίγο με το θέμα του ασφαλιστικού και των κινητοποιήσεων, ρωτώντας πια και από την εμπειρία που αποκτήσατε αυτές τις λίγες μέρες που ήσασταν έξω στην ελληνική περιφέρεια, εάν πιστεύετε ότι θα ξεφουσκώσουν αυτές οι κινητοποιήσεις, εάν πιστεύετε ότι θα κλιμακωθούν και θα οδηγηθούν σε μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Κοιτάξτε, να δείτε, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το προβλέψω. Γιατί όπως ξέρετε, οι κοινωνικές διεργασίες δεν είναι προβλέψιμες και ελεγχόμενες. Εξάλλου το έχουμε δει στα περασμένα χρόνια της κρίσης και στο κοινωνικό επίπεδο και στο πολιτικό, πώς τελικά καταλήγουν και στο πολιτικό επίπεδο. Δεν μπορώ αυτό να το προβλέψω. Μπορώ να σας πω όμως ότι πρέπει να γίνει διάλογος, πρέπει να κατατεθούν οι προτάσεις και πρέπει να βρούμε λύσεις οι οποίες δεν μπορεί να είναι εις βάρος ούτε του συνόλου του αγροτικού κόσμου, ούτε του συνόλου του υπόλοιπου της κοινωνίας, το οποίο οφίσταται συνέπειες της κρίσης. Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα αυτά και να πάμε στην επόμενη μέρα, ελπίζοντας ότι ό,τι είναι να γίνει θα ξεφουσκώσει και δεν θα δημιουργήσει περαιτέρω εντάσεις. Τώρα, ποιο είναι λοιπόν το σχέδιο της κυβέρνησης για να μεταρρυθμίσει τον πρωτογενή τομέα? Θα σταθώ στο γεγονός, γιατί πρέπει να λέμε και κανένα ευχάριστο, ότι υπήρξε μεγάλη απορρόφηση του ΕΣΠΑ συνολικά, αλλά ειδικότερα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η χώρα ποντάρει πολλά στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό και είδα μάλιστα πρόσφατα ότι εγκρίθηκε και το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μέχρι το 2020. Τι θα προβλέπει λοιπόν αυτό? Δώστε μας ένα περίγραμμα του πού πάει η αγροτική οικονομία το επόμενο διάστημα. Καταρχήν πρέπει να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Παρά τα προβλήματα τα οποία επαναλαμβάνω, τα αναγνωρίζω, πλην όμως πρέπει να μιλήσουμε, να συζητήσουμε με τον αγροτικό κόσμο και να μην λειτουργούμε με αφοριστικούς τρόπους. Είναι μια πρόταση για το ασφαλιστικό, η οποία πρέπει να τη διαχειριστούμε, να τη συζητήσουμε, να δούμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο μας, όπως καταλαβαίνετε, δεν παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις. Εμείς εισηγούμεθα και τις αποφάσεις τις παίρνουν τα άλλα Υπουργεία, είτε το Υπουργείο Οικονομικών για το Φορολογικό, είτε το Υπουργείο Εργασίας για το Ασφαλιστικό. Ο αγροτικός τομέας, κύριε Γουγά, είναι ο τομέας που ουσιαστικά απορροφά ή μάλλον φέρνει τα 20 δισεκατομμύρια από τα 35 που αναφέρθηκαν σε ό,τι αφορά το περίφημο πακέτο Juncker, το ένα πακέτο Juncker, που είναι οι χρηματοδοτήσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 20 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου τα 15 είναι καθαρή κοινοτική πόρη, είναι οι ενισχύσεις, αυτό που ονομάζαμε επιδοτήσεις, και τα άλλα περίπου 5 δισεκατομμύρια είναι η κοινοτική συμμετοχή, 4,7 συγκεκριμένα για την γεωργία και περίπου 400 εκατομμύρια για την αλία, καθαρή κοινοτική πόρη για τα προγράμματα
αγροτικής ανάπτυξης και αλληλείας. Δηλαδή 4,7 δις καθαρή πόρη για την αγροτική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, όπως είπατε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι σε ετήσια βάση περίπου 3,5 δισεκατομμύρια θα εισραίουν στην ελληνική οικονομία και στον αγροτικό τομέα. Τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει. Καταρχήν, όλοι αναγνωρίζουμε πλέον και αν δείτε σε όλες τις αξιολογήσεις και ιεραρχήσεις σε ό,τι αφορά το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, αυτή τη στιγμή ο αγροδιατροφικός τομέας είναι προτεραιότητα. Στην προτεραιότητα. 5 στα 10 κορυφαία εξαγώγημα, προϊόντα μάλλον στις εξαγωγές είναι αγροτικά. 5 στα 10. Επίσης, έχουμε δυνατότητες στον εξαγωγικό προσανατολισμό της χώρας να ενισχύσουμε πολύ περισσότερο αυτήν την εξωστρεφή, αν το θέλετε, πρόθεση των αγροτικών προϊόντων, γιατί απλούστατα η χώρα μας παράγει μια σειρά ποιοτικά προϊόντα ταυτότητας, τα οποία έχουν ιδιαίτερη ζήτηση στο εξωτερικό, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μετατόπιση και μια ενισχυμένη ζήτηση για προϊόντα ποιότητας και ταυτότητας. Και εμείς έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω των ειδικών γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της ελληνικής γεωργίας. Άρα ενισχύεται ο εξαγωγικός λοιπόν προσανατολισμός της αγροτικής οικονομίας. Ναι. Και το κρίσιμο λοιπόν ερώτημα για την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου είναι τι μπορούμε να κάνουμε ώστε πραγματικά ο αγροτικός τομέας, όπως το περιγράφω συχνά, να μετατοπιστεί προς την ενίσχυση αυτού του σκέλους της παραγωγής που έχει να κάνει με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων εξωστρεφούς χαρακτήρα με ισχυρή προστιθέμενη αξία. Το καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ενισχύει με μια σειρά μέτρα αυτή την κατεύθυνση της γεωργίας που θα μας επιτρέψει πράγματι να οδηγηθούμε προς αυτό το μοντέλο που μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, θα τολμούσα να πω και στην συνολικότερη οικονομία, γιατί ο αγροτικός τομέας είναι άμεσα συνδεμένος με τη βιομηχανία τροφίμων, όπως γνωρίζετε, η οποία είναι αυτή τη στιγμή ίσως ο πιο δυναμικός κλάδος ελληνικής βιομηχανίας. Η αλήθεια είναι ότι ο αγροτικός τομέας είναι ένας, ο πρωτογενής τομέας γενικότερα είναι ένας από τους δύο πυλώνες. Τουρισμός, αγροτικός τομέας είναι οι δύο πυλώνες πάνω στους οποίους μπορείς να εκτοξευτείς. Αυτοκίνητα και τάγκς δεν μπορούμε να φτιάξουμε στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν η χώρα μας δεν πρόκειται, να το πω με απλά λόγια, να θρέψει τον κόσμο με αυτό που ονομάζουμε την συμβατική γεωργία. Μπορεί όμως να δώσει στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές όλα εκείνα τα εξαίρετα ποιοτικά προϊόντα που παράγει. Εκεί λοιπόν στοχεύουμε. Καταφέραμε στην τρέχουσα περίοδο κάτι το οποίο. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, θα υπάρχουν προγράμματα για νέους που θέλουν αυτό, να βγουν. Ακριβώς αυτό θα σας πω. Η καινούργια προγραμματική περίοδος, η οποία αρχίζει τώρα, προβλέπει μια σειρά μέτρα που δίνουν τη δυνατότητα σε νέους αγρότες, σε ομάδες παραγωγών, σε μια σειρά άλλες τοπικές δυνατότητες να εξασφαλίσουν εκείνες τις ενισχύσεις που θα επιτρέψουν και να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να εισέλθουν στην αγροτική οικονομία και να μεταποιήσουν το προϊόν τους. Είναι μια σειρά μέτρα για τα οποία εμείς πήραμε την έγκριση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκέμβρη. Δουλέψαμε πολύ σκληρά, γιατί το πρόγραμμα στην αρχική του μορφή επεστράφει με πάρα πολλές και ουσιαστικές παρατηρήσεις. Ήταν ένα κύριο μέρος της δουλειάς που κάναμε την περασμένη χρονιά και το έχουμε εγκεκριμένο και αυτό και το πρόγραμμα της αλληλείας. Είναι διασφαλισμένοι δηλαδή οι πόροι για τα επόμενα χρόνια. Όπως επίσης κάναμε πολύ σημαντική δουλειά για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το τρέχον πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο είχε φαλτώσει και λόγω της κρίσης, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα. Τώρα, και παρόλα αυτά, να το τελειώσω, ναι, πρέπει να επισημάνω ότι η απορρόφηση των πόρων στο τρέχον πρόγραμμα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, κάθε προηγούμενη χρονιά, εν μέσω των Capital Controls. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να πιστωθεί και παράλληλα πρέπει να θυμίσουμε ότι πριν τις γιορτές, τον τελευταίο μήνα, έπεσαν στον αγροτικό κόσμο περίπου 2, κάτι δισεκατομμύρια από τις ενισχύσεις και τις πληρωμές στα μέτρα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Δύο πολύ σύντομες απαντήσεις τέλος σε δύο κεφαλαιώδη ζητήματα για την Κορινθία. Το πρώτο είναι τα εινοποιεία.
έχουμε τον κυνηφόρο ο οποίος μπαίνει στο κρασί, είναι στα έξαλλη οι εινοποιοί, κλείνουν τη Δευτέρα τα εινοποιεία στην Κορινθία, γνωρίζετε πολύ καλά, καλύτερα εμού, πόση μεγάλη σημασία έχει για την κορινθιακή, για την τοπική οικονομία η εινοποιία. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, και το ρωτώ γιατί συμμετείχατε, αν και δεν είναι αμυγός δικό σας θέμα, συμμετείχατε σε μια σύσκεψη πριν από λίγο καιρό για το κρασί, να δείτε αν μπορεί να βρεθεί κάποια λύση. Τι θα γίνει τελικά. Είμαι συχνά σε επικοινωνία με τους εινοποιούς και λόγω της ευαισθησίας που έχω για την περιοχή η οποία στο νομό Κορινθίας είναι ΜΕΑ, είναι ζώνη η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα του ελληνικού κρασιού. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, αν το θέλετε, επηρεάζει, πηγαίνει πίσω στην πρωτογενή παραγωγή και επομένως υπ' αυτή την έννοια για μας έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Στη σύσκεψη που κάναμε ουσιαστικά καταλήξαμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα να δοθεί μία παράταση, αλλά αυτό είναι απόφαση την οποία δεν παίρνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Και από ό,τι γνωρίζω, χθες υπήρχε σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών με τους εινοποιούς για αυτό το ζήτημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, κατά την άποψή μου, πρέπει να ξεπεραστεί οπωσδήποτε, διότι ο κλάδος είναι δυναμικός, μπορεί να προσφέρει πολλά στην ελληνική οικονομία και ακόμα περισσότερο πρέπει να πω ότι έχει μια πολύ δυναμική εξωστρέφεια μέσα στα χρόνια της κρίσης, που αυτό δημιουργεί πολύ καλές προοπτικές για το ελληνικό κρασί στις διεθνείς αγορές. Αλλά παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να σταματήσει ο διάλογος και πρέπει να βρεθεί, εμείς αυτό έχουμε εισηγηθεί, με το Υπουργείο Οικονομικών μια λύση στο πρόβλημα αυτό και ευελπιστώ να είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Και πολύ σύντομα επίσης μια ερώτηση, μια απάντηση στο θέμα τι γίνεται με το φράγμα του Ασοπού. Το έργο έχει σκαλώσει εδώ και πολύ καιρό. Βλέπετε να κινείται τίποτα? Θα σας πω. Επειδή είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζομαι εγώ, πράγματι το φράγμα είχε κολλήσει, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές είδαμε τοπικούς πολιτικούς να κόβουν κορδέλες. Αυτό που εγώ έχω κάνει το περασμένο διάστημα, έχω ήδη κάνει τρεις συσκέψεις με στόχο να ξεμπλοκάρω μια σειρά πράγματα. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε λύσει μια σειρά ζητήματα τα οποία εκκρεμούσαν, όπως η υπόθεση της πρώτης απαλωτρίωσης, και έχουμε οδηγηθεί στην εξής κατάσταση. Έχουμε κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, την κοινοπραξία, διότι δεν ανταποκρίθηκε στις συμφωνίες που είχαμε κάνει στις συσκέψεις για να προχωρήσει το έργο, και οδηγηθήκαμε λοιπόν στην έκπτωση, και ταυτόχρονα πρέπει να σας πω ότι θα διασφαλίσουμε την ένταξη του έργου και στην επόμενη προγραμματική περίοδο για να μην χαθεί η χρηματοδότησή του. Αυτό είναι βέβαιο, έχω την ευθύνη γι' αυτό, και επίσης είμαστε σε διάλογο με άλλον μειοδότη ώστε το έργο να προχωρήσει, αν δεν υπάρξει στην παρούσα κατάσταση, συνθήκη, λύση, στον επόμενο μειοδότη. Αυτό θα λυθεί εντός των ημερών. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι σε ό,τι με αφορά έχω προχωρήσει όλες τις διαδικασίες να ξεκαθαρίσω το τοπίο. Το έργο θα ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο και τέλος θα κλείσουν οι εκκρεμότητες, ό,τι εκκρεμότητα υπάρχει, ώστε το έργο να υλοποιηθεί. Επειδή ορισμένοι νομίζουν ότι τόσο μεγάλα και σύνθετα έργα με τόσα πολλά προβλήματα λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αυτό που θα διασφαλίσουμε, επαναλαμβάνω, είναι τουλάχιστον να κλείνουμε μία-μία τις εκκρεμότητες, ώστε πραγματικά το έργο να ξεκινήσει στη νέα προγραμματική περίοδο. Μπορείτε να δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσει το έργο ξανά? Σας επαναλαμβάνω, εάν λύσουμε το πρόβλημα με τον άλλο μειοδότη, το έργο θα ξεκινήσει λογικά μόλις λυθούν τα προβλήματα απένταξης από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και ένταξη στην καινούρια, που απαιτεί ένα χρονικό διάστημα αυτό. Υπάρχουν και θεσμικά ζητήματα που πρέπει να λύσουμε και ευελπιστώ ότι μέσα στο 2016 το έργο θα ξαναξεκινήσει. Κύριε Κασίμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Όπως πάντα, είχατε καιρό να τα πούμε. Ελπίζω να τα πούμε ξανά συντομότερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Άξιον. Από όλους τους συντελεστές, το ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.